Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ελάχιστες όμως οι παραγγελίες παρά την καλή τιμή λόγω καλοκαιρίας. Συνεχίζεται το δίλημα για τον δρόμο Δράμας Αμφίπολης ή Δράμας Καβάλας. Σεμινάριο Ινολογίας πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΓΕ Δήμητρα. Τον προστάτη της, Άγιο Αρτέμιο, τίμησε σήμερα η ελληνική αστυνομία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Στον προκρούστη βάζει το οικονομικό επιτελείο όσους χρωστούν σε ταμεία και εφορία. Και μάλιστα στον ηλεκτρονικό προκρούστη, αφού δεν πρόκειται να δουν επιστροφές φόρου, αλλά μόνο συμψηφισμό με αυτά που χρωστούν. Ειδικότερα με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, ορίζεται ότι από το τέλος του μήνα και μετά, όλες οι επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ θα συμψηφίζονται με τις οφειλές προς τα ταμεία και μάλιστα ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να παρέμβει ο φορολογούμενος. Προχωράει άμεσα η διαδικασία του ηλεκτρονικού συμψηφισμού όλων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με τυχόν επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Από τις 28 Οκτωβρίου και μετά, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και Εργασίας Γιάννη Βρούτσι, θα πρέπει να είναι έτοιμη η απαραίτητη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τους οφειλέτες και το ταμείο στο οποίο έχει δημιουργηθεί η οφειλή. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται το δικαίωμα στις φορολογικές αρχές από την παραπάνω ημερομηνία και μετά να βάζουν χέρι σε τυχόν επιστροφές φόρου και να μην τις καρπώνονται οι δικαιούχοι σε περίπτωση που οι τελευταίοι έχουν δημιουργήσει οφειλές σε κάποιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ουσιαστικά, δρομολογείται έτσι η εξαφάνιση των επιστροφών φόρου, καθώς θα είναι ελάχιστοι εκείνοι που θα τις καρπώνονται, μιας και είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των φορολογούμενων που έχουν παράλληλα δημιουργήσει χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα προχωρά στη διαδικασία του συμψηφισμού στις περιπτώσεις εκείνες που έχει εγκριθεί η επιστροφή φόρου, αρχικά όμως για τυχόν χρέη προς τις εφορίες. Στη συνέχεια θα ενημερώνεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του ΙΚΑ και μέσω ηλεκτρονικής αποστολής των στοιχείων της βάσης δεδομένων θα καλείται να απαντήσει εντός 3 ημερών εάν ο δικαιούχος επιστροφής φόρου είναι ταυτόχρονα και οφειλέτης σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Σε αυτή την περίπτωση, εάν έχουν περισσέψει κεφάλαια από το πρώτο σκέλος της παρακράτησης, τότε θα πραγματοποιείται αυτόματα και πρόσθετη διαδικασία συμψηφισμού με τις οφειλές προς τα ταμεία. Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί το ποσό της οφειλής και στη συνέχεια να το πιστώνει στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε ταμείου χωριστά. Στη συνέχεια, ο ασφαλιστικός φορέας θα διαγράφει το μέρος της οφειλής που συμψηφίστηκε. Να αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Τον προστάτη της, Άγιο Αρτέμιο, τίμησε σήμερα το πρωί η ελληνική αστυνομία. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδύων της Θεοτόκου, στη Δράμα τελέστηκε δοξολογία και στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση. Σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου τιμούμε και γιορτάζουμε την εορτή του προστάτη μας Αγίου Αρτεμίου, του προστάτη του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Ως αστυνομικοί οφείλουμε να έχουμε χρέος να είμαστε κοντά στον πολίτη και στην κατεύθυνση αυτή θέλουμε προστάτη, έχουμε προστάτη μας τον Άγιο Αρτέμιο, ο οποίος καθημερινά μας βοηθάει στο δύσκολο και επικίνδυνο έργο, στην δύσκολη αυτή αποστολή μας. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε δύο θύματα από δύο αστυνομικούς οι οποίοι παρασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του υπηρεσιακού καθήκοντος όταν ήταν στη διδεγμένη υπηρεσία σε έλεγχο τροχονομικό. Το έργο του αστυνομικού είναι όντως δύσκολο και το βλέπουμε όχι μόνο από τους θανάτους αλλά και από τη δυσκολία που υπάρχει σε όλα τα αντικείμενα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητάς μας και η ανάγκη μας να είμαστε κοντά στην Εκκλησία και στο Χριστό είναι ανάγκη όλων. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα που αφορά βεβαίως και την ελληνική κοινωνία, αλλά έχει να κάνει με έναν οργανισμό που θα πρέπει κάθε ευνομούμενη και συνταγμένη πολιτεία να διασφαλίζει τρία κοινωνικά αγαθά. Ένα έχει να κάνει με την υγεία, το δεύτερο με την παιδεία και το τρίτο με την ασφάλεια. Πολλές φορές ενδεχομένως έτσι εγωιστικά προτάσω την ασφάλεια, διότι κανείς όταν διασφαλίζει τη ζωή του συνανθρώπου του είναι πιο σημαντικό από την υγεία και την παιδεία, διότι αν χάσει τη ζωή σου τα υπόλοιπα είναι περιττά. Θα πρέπει να πούμε όμως με έναν οργανισμό ο οποίος είναι σε μια διαρκή, θα λέγαμε μια εμπόλεμη κατάσταση. Δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν θύματα, όπως και προσφάτως είδαμε τέτοια περιστατικά.
πώς ο αστυνομικός κατά την εκτέλεση του καθήκοντος χάνει την ζωή του και οφείλουμε να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που κάτω από αντίξιες συνθήκες και πολλές φορές με πενιχρά μέσα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, να προσφέρουν αυτό το κοινωνικό αγαθό. Είναι η μέρα, είναι η γιορτή του σήμερα. Ευχόμαστε για αυτούς όλοι το καλύτερο, δύναμη, αντοχές και υπομονή στο δύσκολο έργο που παράγουν. Ο νομός μας είναι ένας φιλόνομος, φιλήσυχος νομός. Αγαπάει αυτόν τον χώρο. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει, θα ήθελα να πω, ένα άτομο είτε στις ένοπλες δυνάμεις είτε στα σώματα ασφαλείας. Απ' την άλλη πλευρά όμως συστήνω και προς τους ίδιους μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, προσοχή στην εφαρμογή του νόμου, του καθήκοντος και πολλές φορές με μία παρένεση και με μία σύσταση και με μία ανοχή σε ένα ιδιαίτερο νομό που παίρνεται. Κοσκινίζουν τα χώματα οι αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη, ιδίως αυτά που βγαίνουν από τον Τρίτο Θάλαμο, με την ελπίδα να βρουν αντικείμενα που θα τους δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του μνημείου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αν και ο τάφος δεν φαίνεται, ασυγκλιτός αναζητούνται πέρα από τη σαρκοφάγο ή ενδεχομένως στη Λίκυθο με τα οστά του νεκρού κάποια κτερίσματα που πρέπει να συνδέουν όπως οπλά, αγγεία, συμποσίου αλλά και αντικείμενα ανάλογης καλλιτεχνικής αξίας με το ψηφιδωτό και τις καριάτιδες. Οι αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη αναζητούν τον νεκρικό θάλαμο που ίσως βρεθεί η σαρκοφάγος ή ενδεχομένως η Λίκυθος με τα οστά του νεκρού, κάποια κτερίσματα που πρέπει να το συνοδεύουν όπως όπλα, αγγεία συμποσίου και άλλα αντικείμενα. Παράλληλα θα μπορούσε να βρεθεί νεκρική κλίνη, ένα ανάκλυντρο ή έναν θρόνο, όπως συμβαίνει σε πολλούς μακεδονικούς τάφους. Ωστόσο η κλίση που παρουσιάζει το δάποδο αυτού του θαλάμου, κάτι που δείχνει ύπαρξη σκάλας ή ράμπας, δεν αφήνει πολλές ελπίδες για ανέβριση τουλάχιστον και άλλου ψηφιδωτού δαπέδου. Αν υπάρχει διακόσμηση, αυτή θα πρέπει να είναι ζωγραφική ή ανάγλυφη στους τοίχους. Την πεποίθηση ότι οι αρχαιολόγοι βρίσκονται ένα βήμα πριν από τον ταφικό θάλαμο στην Αμφίπολη, που φιλοδοξείται να βρεθούν έστω και μερικά από τα παραπάνω ευρήματα, εξέφρασε ο καθηγητής αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Φάκλαρης. Υποστηρίζοντας μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο χώρο ίσως υπάρχει ένα ακόμη ψηφιδωτό. Ο κύριος Φάκλαρης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, αναφέρθηκε στην κλιμάκωση των εντυπωσιακών ευρημάτων από την αρχή του ταφικού μνημείου έως το τέλος, επισημένοντας πως είναι χαρακτηριστικό της εποχής που χρονολογείται ο τάφος. Μάλιστα, τόνισε πως τον τέταρτο και τελευταίο, όπως υποστήριξε, θάλαμο, περιμένουμε μεγάλες εκπλήξεις. Με τις προηγούμενες ανακοινώσεις που σχετίζονται με την αποκάλυψη ολόκληρου του ψηφιδωτού, οι υπεύθυνοι διέψευσαν ότι υπάρχουν δεδομένα από την πορεία της ανασκαφικής έρευνας που δεν ανακοινώνονται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ευρήματα τα οποία δεν κρίνονται άξια να συμπεριληφθούν στα δελτία τύπου που εκδίδει τακτικά το Υπουργείο Πολιτισμού με χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμφωνα με το πρώτο θέμα, το σκελετό ενός κύκνου. Τα υπολείμματα του πτηνού βρέθηκαν στην επίγοση του πρώτου θαλάμου, κάπου ανάμεσα στις φύγες της εισόδου και τις καριάτιδες. Για το πώς ερμηνεύεται η παρουσία του κύκνου μέσα στο μνημείο, σε ποια περίοδο ανήκει, αν βρήκε κατά τύχη καταφύγιο στο εσωτερικό του τάφου ή οδηγήθηκε εκεί προκειμένου ενδεχομένως να θυσιαστεί, ουδής γνωρίζει. Τα οστά του κύκνου, όπως και οποιοδήποτε από τα λεγόμενα κινητά ευρήματα, κανονικά μεταφέρονται στο Μουσείο της Αμφίπολης, όπου φυλάσσονται και συντηρούνται. Η κυρία Κατερίνα Περιστέρη, υπό την ιδιότητά της ως διευθύντριας του μουσείου, διαβεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις του είναι υπερσύγχρονες και ότι τα ανεβρισκόμενα αντικείμενα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Έστω και έτσι όμως, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το τι βρίσκεται μέσα στον τύμβο καστά, τι επιτρέπεται να γίνει γνωστό γύρω από αυτά τα ανώνυμα ευρήματα και τι όχι. Έχουμε βρει πολλά κινητά αντικείμενα, παραδέχτηκε η κυρία Περιστέρη, εξηγώντας ότι πρόκειται για κεραμικά, καρφιά κτλ., αλλά αυτά δεν είναι για δελτίο τύπου. Σε ένα ενημερωτικό δελτίο θα δώσει ένα ωραίο ψηφιδωτό, ένα ωραίο άγαλμα, μια ωραία παράσταση κτλ. Όχι 2-3 οστράκια που θα βρεις κάπου, τα οποία θα πρέπει να συντηρηθούν, να ακολουθούν μεταξύ τους και όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Και πρέπει προηγουμένως να έχει τελειώσει ένα σκαφί ώστε να έχεις όλα τα κομμάτια να τα κολλήσεις, να δεις τι είναι. Αυτή είναι η σωστή επιστημονική αρχαιολογική δουλειά. Κανείς εκτός από τους αρχαιολόγους και τους συντηρητές δεν γνωρίζει τον ακριβό αριθμό και το είδος των κινητών ευρημάτων και βέβαια είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε υπόθεση για τη σημασία τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την Αμφίπολη από τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Εγώ να καλησπερίσω, αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Μπούμπα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Αμφίπολη. Αυτή την ώρα είμαι στην Αμφίπολη και είμαι ακριβώς μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφιπόλεως. Όπου τα τελευταία νέα μπορείς να μας πεις εκεί ποια είναι, αναφορικά και με τον τύμβο καστά και με το μνημείο, αλλά και με την περιραίουσα ατμόσφαιρα εκεί και έτσι όπως έχει αλλάξει ουσιαστικά τους τελευταίους περίπου 2 μήνες.
Εδώ και ώρες συζητάω με τους κατοίκους εδώ της ευρύτερης περιοχής. Οι άνθρωποι βεβαίως εδώ αισθάνονται υπερήφανοι για τον τόπο τους και όλοι πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι, όλοι οι Μακεδόνες, όλοι οι Βορειοελλαδίτες, απέναντι στα ευρήματα, απέναντι σε όλα τα οποία συζητούν καθημερινά εδώ. Υπάρχουν και κάποιοι επισκέπτες. Εδώ μου λένε ότι πλέον έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες τις τελευταίες ημέρες και μέσα στο χωριό της Αμφίπολης και στον Λέοντα της Αμφιπόλεως και φυσικά επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο. Βέβαια θέλουν να ξέρουν οι άνθρωποι και νομίζω ότι αυτή θα υπάρχει η πληροφόρηση και τις επόμενες μέρες, έτσι για όλα αυτά τα ευρήματα, τα κτερίσματα, για το ψηφιδωτό τοπίο και όλες αυτές οι ανασκαφές που συνεχίζονται. Βεβαίως οι άνθρωποι περιμένουν να χρονολογηθούν και να ταυτοποιηθούν ιστορικά, Δημήτρη, και κάποια άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία εδώ ως γνωστόν με τη συνοδεία αστυνομίας είχαν έρθει στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Τώρα ακριβώς όπως μας λένε και οι υπεύθυνοι αρχαιολόγοι και επικεφαλής, η κυρία Περιστέρη, όλα αυτά θα ταυτοποιηθούν σύν το χρόνο και βεβαίως θα δοθούν στη δημοσιότητα για να γνωρίσουμε και τις λεπτομέρειες με τις ανασκαφές τις οποίες συνεχίζονται. Περιμένουμε κι εμείς με την ενημέρωση που υπάρχει και οι κάτοικοι αυτό περιμένουν, αλλά πραγματικά έχει αλλάξει η εικόνα, αν θέλεις, και η ψυχολογία των κατοίκων, γιατί απέναντι σε μια περιοχή με τεράστια ιστορική σημασία, εκτόπισμα και ιστορική άβρα, φαίνονται ότι δικαιώνονται και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Πάντως, Κώστα, αυτή τη στιγμή αυτό με την Αμφίπολη περιμένουν τις εξελίξεις και τις ανασκαφές που συνεχίζονται. Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, είπες κάτι προηγουμένως, είπες για αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης από τον Τύμβο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου λένε οι κάτοικοι εδώ, μου το επιβεβαιώνουν ότι υπήρχαν κάποια ευρήματα, τώρα και εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι είναι, ναι. Κάποιοι μιλούν και για στήλες οι οποίες ήρθαν με συνοδεία αστυνομίας κάποια στιγμή, ήρθαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης και για αρκετές μέρες, όπως είναι οι μαρτυρίες πάντα των κατοίκων, αυτό μεταφέρω εγώ αυτή την ώρα, είναι ότι για αρκετές ημέρες υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη, εν πάση περιπτώσει φρουρούνταν το μουσείο, αλλά τώρα πλέον δεν φρουρείται. Τώρα πού είναι τα ευρήματα, αυτό το ξέρουν οι αρχαιολόγοι, βέβαια υπάρχουν διαβεβαιώσεις, νομίζω άκουσα και από την κυρία Μενδώνη ότι τίποτα δεν φεύγει από την περιοχή, εκτός αν πρέπει να χρονολογηθεί ή να ταυτοποιηθεί ιστορικά μέσα από μια επιστημονική έρευνα, αλλά οι κάτοικοι αυτό μου λένε. Δηλαδή ότι μεταφέρθηκαν αυτά από τον Τύμβο, ήρθαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και για κάποιες ημέρες υπήρχε αστυνομική δύναμη πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου. Τώρα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Θα το δούμε. Σημαντικό αυτό και αυτό θέμα, το οποίο είπε και η κυρία Μενδώνη αναφορικά ακριβώς με το θέμα. Σημαντικό και αυτό το οποίο είπε η κυρία Μενδώνη αναφορικά με το θέμα της παραμονής των όποιων ευρημάτων, γιατί είχε δημιουργηθεί και ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Κοιτάξτε τώρα, το Υπουργείο μας λέει και η κυρία Μενδώνη ότι τίποτα δεν θα φύγει από τον τόπο. Το άλλωστε αυτό που λέγαμε ότι αυτό απαιτούν και οι τοπικοί φορείς, έτσι, και οι τοπικές αρχές και πάνω απ' όλα οι κάτοικοι, και αυτό είναι το σωστό, ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα πρέπει να μείνουν εδώ που ανήκουν, έτσι, στον τόπο αυτό τον ιστορικό. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουν πει ότι κάποια κινητά, και όταν λέμε κινητά εννοούμε κεραμικά ή οτιδήποτε άλλο βρέθηκε, όπως και καρότο, ένα δείγμα δηλαδή εδάφους το οποίο πρέπει να σταλθεί στα εργαστήρια στην Ελβετία από ό,τι ακούγεται, από ό,τι διαβάζουμε και ό,τι μας λένε. Αυτό πρέπει να ταυτοποιηθεί ιστορικά όπως και τα διάφορα κινητά που βρέθηκαν. Και όταν λέμε κινητά, επαναλαμβάνω, είναι τα κεραμικά ή, εν πάση περιπτώσει, αν βρέθηκαν νομίσματα, προκειμένου να ταυτοποιηθούν, διότι είναι ένα ισχυρό, θα λέγαμε, τεκμήριο και εργαλείο στα χέρια των παλιών, των επιστημόνων, αρχαιολόγων, για να ξέρουν ακριβώς να ταυτοποιήσουν χρονολογικά και ιστορικά τα ευρήματα. Εδώ περιμένουμε κι εμείς για να έχουμε περισσότερη ενημέρωση, έτσι, και ο κόσμος αυτό λέει στην περιοχή τώρα, γι' αυτό με την ισχυρή αστυνομική δύναμη το επιβεβαιώνουν αρκετοί. Ακόμη και ο εφημέριος εδώ του Ιερού Ναού της Αμφίπολης, ο πατέρας Κύριλλος, μου το επιβεβαίωσε πριν από λίγο, λέγοντας ότι όντως παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, έγινε αυτή η μεταφορά, υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις για αρκετές ημέρες πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, τώρα όμως δεν φρουρείται τουλάχιστον από αστυνομικές δυνάμεις. Αναφορικά με τα νομίσματα. Αυτό το ξέρουν οι ειδικοί. Εμείς μεταφέρουμε δημοσιογραφικά αυτό το οποίο ακούμε, αυτό το οποίο αφουγκραζόμαστε, προκειμένου να ενημερώνεται και η κοινή γνώμη. Πάντως υπάρχει ενημέρωση, έτσι σε καθημερινή βάση για όλα αυτά τα ευρήματα και περιμένουμε. Σχετικά με τα νομίσματα τα οποία είπες, προχωράει όμως παράλληλα και η έρευνα του Κοιτάξτε, Ζήτσιφου. Ναι, ο Αστέρης ο Ζήτσιφος, ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτή την ενημέρωση, αύριο το πρωί μάλιστα 7 και 4 είναι στο κανάλι Ε, από ό,τι μου είπε. Συνεχίζεται αυτό που και στην Αλφα τηλεόραση Βόρειας Ελλάδος ήμασταν πριν από λίγες μέρες εκεί σε εκπομπή. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως και από επίκαιρα, την Ομογένεια. Πρέπει να το πούμε και από την Ομογένεια, ξένοι οίκοι αυτή την ώρα που δημοπρατούν ή εν πάση περιπτώσει εκτιμούν ιστορικά νομίσματα, αναφέρονται στον Αστέριο Τζίντσιφο και είναι καλά αυτός ο άνθρωπος να αξιοποιηθεί απέναντι σε μια 30ετή έρευνα που έχει κάνει γύρω από τα νομίσματα γενικότερα της περιοχής του Παγκαίου, από τον 7ο αιώνα π.Χ., δεν μιλάμε δηλαδή μόνο από την εποχή δυναστείας των Μακεδόνων, όπου ο άνθρωπος αυτός έχει ειδικές γνώσεις, καθώς έχει αποκρυπτογραφήσει ή αν θέλετε έχει αποκωδικοποιήσει τα νομίσματα και ξέρει πολύ περισσότερο
Έτσι, σε ό,τι αφορά κάποιες χρονολογικές περιόδους, το πώς ήταν τα νομισματοκοπία της εποχής, αλλά τα νομίσματα, όπως οι ίδιοι αρχαιολόγοι τουλάχιστον το ξέρουν τη σπάση, εκτιμούν και ομολογούν ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για αυτούς προκειμένου να ταυτοποιήσουν κάποια ευρήματα που βρίσκουν σε αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, είναι ότι καλύτερο για αυτούς είναι μια πηξίδα, δηλαδή προς ανατολισμού τα νομίσματα. Ο Ζήτσιφος την έρευνά του την έχει ολοκληρώσει. Εδώ και 30 χρόνια δεν μιλάει για τα νομίσματα της περιοχής του Παγκαίου τώρα. Μιλάει όλα αυτά τα χρόνια που έχει κάνει αυτή την ενδελεχή έρευνα, έτσι η οποία είναι σε βάθος και έχει αποκρυπτογραφήσει, τουλάχιστον έχει λύσει τους κωδικούς των νομισμάτων, γιατί πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι τα νομίσματα που έχουν βρεθεί πέριξ του Παγκαίου δεν είναι ενεπίγραφα, δεν υπάρχουν κάποιες επιγραφές επάνω. Αυτό μέσα από τις παραστάσεις ή από την δεύτερη πλευρά του νομίσματος που φαίνεται από εκεί, από ποιο σημείο της περιοχής του Παγκαίου, που ήταν 42 πόλεις κράτη στην εποχή και είχαν αρκετά μέρη που κόβαν νόμισμα, για να ταυτοποιήσει ακριβώς από πού κοβόταν το συγκεκριμένο νόμισμα στις εμπορικές συναλλαγές. Γιατί εκείνο που μας εντυπωσιάζει είναι ότι υπήρχαν 2.000 διαφορετικοί νομισματικοί μαθηματικοί τύποι στις 42 πόλεις κράτη υπέρυξ του Παγκαίου. Υπήρχαν, θα λέγαμε, δικλείδες γνησιότητας για τις εμπορικές συναλλαγές, ενώ εκείνο το οποίο μας εντυπωσιάζει ακόμη είναι η νομισματική ένωση της περιοχής του Παγκαίου. Δηλαδή υπήρχε ενιαίο νόμισμα για τις συναλλαγές των Αμπίκων πριν ακόμη από τη δυναστεία των Μακεδόνων, πριν ακόμη δηλαδή προσαρτιστούν οι βυσάντες τους Μακεδόνες από την εποχή του Αλεξάνδρου του Πρώτου, μετέπειτα Φιλίππου του Δευτέρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από εκεί και πέρα υπήρχε αρκετός ποιος στην περιοχή, μια πολύτιμη περιοχή. Όποιος είχε πρόσβαση στην περιοχή του Παγκαίου ήταν ο δυνατός, ο οικονομικά ισχυρός. Έτσι, μιλάμε για ένα Παγκαίο με πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Αυτό λέει ο Αστέρης ο Τζίτζιφος και το λέει scripta manent μέσα από τα ευρήματα, μέσα από, από τα νομίσματα που έχει αποκρυπτογραφήσει και με μια αρκετά μεγάλη σε διάρκεια έρευνα που έχει κάνει. Και αυτό βέβαια στα αγγλικά υπάρχει ένα πολύ εξειδικευμένο βιβλίο που το έχουν πάρει στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τώρα το γνωρίζουμε τον Αστέρη τον Τζίτζιφο, ο οποίος είναι και από την περιοχή μας, δηλαδή είναι εδώ Βυσσάλτης, είναι από την περιοχή της Βυσσαλτίας, Μακεδόνας, και έχει κάνει αυτή την έρευνα και καλό είναι. Έτσι, αυτές οι πηγές που έχει, αυτά τα στοιχεία και που έχει στα χέρια του και τα τεκμηριώνει βάση της έρευνας, να τον έχουν από κοντά τους προκειμένου και να αξιοποιηθούν κατάλληλα, Κώστα, από την περιοχή. Να αξιοποιηθούν κατάλληλα, Κώστα. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο όμως αναφορικά με τα νέα από την συγκεκριμένη από την περιοχή των Ασερών. Και σε αυτό που κυρίως που έχει να κάνει με το τι γίνεται εκεί, με το θέμα των βοσκοτόπων. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, Δημήτρη, αυτό όπως το ξέρεις και εσύ δημοσιογραφικά. Τουλάχιστον φέτος υπάρχουν αδικίες σε κάποιες περιοχές. Αυτό προσπάθησαν να το μετακυλήσουν ως αρμοδιότητα στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι Δήμοι να είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τη διανομή των βοσκοτόπων. Οι 7 καλοί κρατικοί Δήμοι εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Ερών αρνήθηκαν να το κάνουν αυτό, λέγοντας όπου δεν είναι αυτοί αρμόδιοι και ότι δεν μπορούν να μετακυλίουν την ευθύνη. Αυτό είναι καθαρά ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη αδικία σε ό,τι αφορά την στρεματική έκταση, εκεί που θα δίναν 15.600 hectares. Να το μετατρέψουμε σε στρέμματα, δηλαδή κάπου 156.000 στρέμματα. Στους κτηνοτρόφους έρχονται φέτος λιγότερο από τα μισά, δηλαδή υπάρχει μια περικοπή πάνω του 50%, κάπου από 80.000 στρέμματα μιλάμε. Εκεί είναι έξαλλοι οι κτηνοτρόφοι, μάλιστα η Πανσεραϊκή Κτηνιατρική αυτή τη στιγμή ένωση, Πανσεραϊκή Κτηνοτροφική Ένωση, συγγνώμη, είναι έξαλλοι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων απέναντι στη διανομή των βοσκοτόπων, όπου θα πάρουν και τις αντίστοιχες επιδοτήσεις. Οι 7 δήμαρχοι αρνήθηκαν λοιπόν να πάρουν την ευθύνη, αναγνωρίζοντας την αδικία, ζήτησαν την συνδρομή και των βουλευτών, προκειμένου όλοι μαζί να πιέσουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αλλάξει ρότα, να αλλάξει πολιτική και στο θέμα διανομής των βοσκοτόπων, αλλά και στη συνολική στρεματική έκταση, όπου εκεί σε σχέση με άλλους νομούς, όπως και για τον νομό Δράμας και για τον νομό Εύρου και για τον νομό Ροδόπης, αλλά και για κάποιες άλλες περιοχές και της Κεντρικής Μακεδονίας, πιστεύουν οι σερέ κτηνοτρόφοι ότι αδικούνται κατάφορα. Το θέμα όμως θα μετακυλείται αυτή την ή αν θες θα ανακυκλώνεται καλύτερα το πρόβλημα και θα είναι συσήφιος η προσπάθεια, διότι πρέπει να σου πω ότι από τότε που ήμουν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πάρθηκε μία απόφαση, και αυτό μάλιστα ξεκίνησε από τη Χαλκιδική μετά από μία προτροπή που έγινε του δασικού συνεταιρισμού εκεί, να πάμε επιτέλους σε σύσταση δασικών χαρτών στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι όσο δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες στην Ελλάδα, πάντα θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αν είναι κάτι δάσος ή δεν είναι, ή πώς θα χαρακτηρίσουμε εν πάση περιπτώσει τους βοσκοτόπους. Δεν θα ξέρουμε δηλαδή εν ολίγης τι μας γίνεται στη χώρα, διότι δεν θα υπάρχει χαρτογράφηση, δεν θα υπάρχει ταξινόμηση των βοσκοτόπων. Έτσι λοιπόν είχε πάρθει τότε απόφαση με αφορμή αυτό που πρότεινε εκεί κάποιος δασικός συνεταιρισμός της Χαλκιδικής, να ξεκινήσει έστω πιλωτικά, αλλά μελλοντικά να αποτελέσει εφαλτήριο απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να πάμε σε σύσταση δασικών χαρτών. Έρχομαι στην τωρινή εποχή, δεν έγινε τίποτα. Είναι καλό λοιπόν όλες οι περιφέρειες να πιέσουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναφέρω
αναφέρουμε και στις δύο δικές μας περιφέρειες. Τώρα η Αλφα τηλεόραση είναι και ο συνθετικός κρίκος ανάμεσα σε δύο περιφέρειες. Ξέρεις, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς υπάρχει εμβέλεια στο νομό Σερώνο που ανοίξει την Κεντρική Μακεδονία και στους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής. Εγώ προτρέπω ο κύριος Τζιτζικώστας με τον κύριο Παυλίδη, ας συνεργαστούν και για αυτό το θέμα. Στην Ορεστιάδα υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα πανεπιστημιακών. Θυμάμαι τον κύριο Παπαχρήστο από τη δεκαετία του 90 μιλούσε για τον δασικό πλούτο της χώρας και πώς θα συσταθούν οι δασικοί κάρτες. Βέβαια δεν τώρα μπαίνουμε σε έναν κίνδυνο. Ελοχεύει ο κίνδυνος κάποιες περιοχές να αποχαρακτηριστούν. Εδώ είναι δάση. Αυτό εντάξει, συμφωνούμε, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι πάντα θα υπάρχει πρόβλημα στον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Πάντα οι κτηνοτρόφοι θα διαμαρτύρονται και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, διότι δεν θα ξέρουν τι είναι βοσκότοπος και τι δεν είναι από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύσταση σε ό,τι αφορά τους δασικούς κάρτες. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να είναι πρωτοβουλία είτε της μίας περιφέρειας είτε της άλλης, είτε και των δύο περιφερειών μαζί. Προτρέπουμε τους περιφερειάρχες, τους αντιπεριφερειάρχες να συνεργαστούν. Να συνεργαστούν απέναντι λοιπόν στην σύσταση δασικών χαρτών, να πιέσουν το Υπουργείο. Μετά είναι και θέμα της κεντρικής πολιτείας για να χαράξει αυτή την αγροτική πολιτική. Αλλά κάτι νομίζω πρέπει να κάνουν και οι περιφέρειες προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες εύλογα, απασχολεί όλη την Ελλάδα και αν θέλουμε να οργανώσουμε τουλάχιστον να αναπτύξουμε και να κάνουμε ανταγωνιστικό τον κτηνοτροφικό κλάδο, έτσι και σε αυτόν τον πυλώνα πέρα τον αγροτικό και τον τουριστικό που πρέπει να κινηθούμε, νομίζω ότι κάποιος το θέμα πρέπει να το δει σοβαρά. Και όχι μόνο μοιράζουμε φέτος βοσκοτόπια, υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις ή για να απορροφήσουμε τους κραδασμούς της τοπικής κοινωνίας και χαράσουμε μια νέα πολιτική κατά του δοκούν για να μπορέσουμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα την επόμενη χρονική περίοδο. Και μέσα τουλάχιστον από αυτό το οποίο έχεις προτείνει κατά τη διάρκεια της θητείας σου, Κώστα, μ' ακούς? Ναι, Δημητρή. Ναι, και αυτό τουλάχιστον που είχε προταθεί κατά τη διάρκεια της θητείας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συγχωρείς, για το θέμα των δασικών χαρτών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά θα μπορέσουμε να το δούμε και στη συνέχεια, εάν και εφόσον φυσικά υλοποιηθεί. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να συνονοηθούν οι δύο περιφερειάρχες. Δημήτρη, βράτω με τις ευκαιρίες και μέσα από το δελτίο ειδήσεων της Αλφα τηλεόρασης, αν βρεθούν για αυτό το θέμα, επιτέλους να συνεργαστούν. Δασικοί χάρτες και στη συνέχεια να ξέρουμε τι είναι βοσκότοπος και τι δεν είναι. Και τι είναι δάσος και τι όχι. Κώστα, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα τηλεόρασης. Επισπεύδονται κατά δύο μήνες οι πληρωμές των ΕΦΑΠΑΚ για 31.200 δικαιούχους από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η καταβολή γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να ενισχυθούν με 420 εκατομμύρια ευρώ οι φορείς πρόνοιας του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, του Ιδιωτικού Τομέα, του ΝΑΤ, καθώς και τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών. Περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και αναμένεται να πληρωθούν μέσα στο Νοέμβριο περίπου 2.500 δικαιούχοι που θα έπαιρναν το ΕΦΑΠΑΚ στα τέλη Ιανουαρίου του 2015, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ταμείου μπαίνουν σε λίστα πληρωμής για πρώτη φορά και άλλοι 9.100 υπάλληλοι, οι οποίοι αποχώρησαν μέχρι και τον Αύγουστο του 2013 και έχουν πάρει σύνταξη μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου του 2014. Συνολικά για 11.600 συνταξιοδοτηθέντες από το δημόσιο, οι πληρωμές των ΕΦΑΠΑΚΣ θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2014 με αρχές του 2015. Στα ταμεία πρόνοιας των ΔΕΚΟ θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ για την επίσπευση των πληρωμών και εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.300 ΕΦΑΠΑΚΣ σε εισάριθμους εργαζόμενους που αποχώρησαν για σύνταξη μέχρι τον Αύγουστο του 2013. Με 20 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται τελικά τα ταμεία πρόνοιας των στρατιωτικών, ενώ 50 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την πληρωμή ΕΦΑΠΑΚΣ από τα ταμεία πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα, του εμπορικού ναυτικού, καθώς και από τους λογαριασμούς πρόνοιας των Υπουργείων. Συνολικά για όλα τα ταμεία πρόνοιας από τα 420 εκατομμύρια ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, θα διατεθούν τα 355 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 65 εκατομμύρια ευρώ θα καλύψουν τις υποχρεώσεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για την πληρωμή των καθυστερούμενων μερισμάτων σε περισσότερους από 30.000 συνταξιούχους του Δημοσίου που είναι σε λίστα αναμονής από το Σεπτέμβριο του 2012 και μετά. Ο νέος μαθηματικός τύπος θα εφαρμοστεί στα ΕΦΑΠΑΚΣ που θα πάρουν όσοι αποχώρησαν για σύνταξη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 και μετά. Τα έσοδα του Ταμείου μάλιστα παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 10% σε σχέση με το 2013 και εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 280 εκατομμύρια ευρώ για το 2014. Στο Υπουργείο Εργασίας εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να μετριαστούν οι περικοπές και ένα από αυτά που είχε προταθεί στο παρελθόν αλλά επανέρχεται στο τραπέζι των υπηρεσιακών συσκέψεων είναι να εφαρμοστεί μια μικρή αναδρομική μείωση επί των συντάξεων για όσους πήραν ΕΦΑΠΑΚ πριν αρχίσουν να επιβάλλονται οι περικοπές. Τον άξονα δράμας Αμφίπολης προκρίνει με σχετικές του δηλώσεις για μια ακόμη φορά ο βουλευτής δράμας Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίτης. Αναφορικά με το δίλημα που έχει τεθεί από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου προς τους φορείς της δράμας για το ποιος δρόμος θα πρέπει να επιλέξουν για την κατασκευή του. Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές φεύγουμε του μέτρου.
ενώ δεν υπάρχει σήμερα καμιά σύνδεση με δική μας ευθύνη. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο πλέον να υπάρξει αυτή η σύνδεση, διασφαλισμένο από τα εθνικά, θα έλεγα, προγράμματα το ποσό αυτό προκειμένου να κατασκευαστεί ο δρόμος. Όπως είπα και παλαιότερα, η προσπάθειά μου ήταν να αναλάβει ένας φορέας. Αυτό με υπουργική απόφαση έχει καθιερωθεί, ανέλαβε η εταιρεία Αγνατία ΑΕ. Έχουν καταρτιστεί οι μελέτες. Είμαστε πλέον στο σημείο εκείνο της κατασκευής και βεβαίως εκείνο που μας ζητήθηκε, γιατί υπήρχαν και τα διλήμματα ή το αίτημα να υπάρξει σύνδεση, να υπάρξει αυτός ο άξονας δράμα Καβάλα και να αφαιθεί αυτό δράμα Αμφίπολη. Νομίζω ότι η κοινή, θα έλεγα η καταπλειοψηφία σε μεγάλο βαθμό, σε συντελεστική θέση και άποψη των φορέων του νομού, θα πρέπει να επιλεγεί ο άξονας, θα έλεγα ο αυτοκινητόδρομος δράμας Αμφίπολης. Αυτός είναι, πιστεύω, εκείνος που συμφέρει τον τόπο και βεβαίως δεν είναι η στιγμή να αναλύσουμε σε ποια σημεία. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες, επιβάλλει δηλαδή να υπάρχουν συνδέσεις των νομών. Άρα έτσι κι αλλιώς ο δρόμος δράμας Καβάλας θα πραγματοποιηθεί. Όχι βέβαια ως αυτοκινητόδρομος, αλλά ένας δρόμος θα γίνει. Άρα είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε βεβαίως και το ένα και το άλλο, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά. Αν θα υπάρξει ένας κεντρικός άξονας δράμας Καβάλας, θα πρέπει να χαιρετήσουμε το δράμα Αμφίπολη, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο αυτοκινητόδρομοι από ένα νομό για την Εγνατία. Από τις 15 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά όπως σημειώνουν οι πρατηριούχοι, δεν υπάρχουν προς το παρόν μεγάλες παραγγελίες, κυρίως λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Αναφορικά με την τιμή του πετρελαίου, αυτή όπως σημειώνουν σε πλήρη συνδυασμό και με τη σχετική μείωση είναι σε πολύ καλά επίπεδα. 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο το πετρελαίο θέρμανσης. Φέτος ο καιρός, καταλαβαίνει και επειδή έχει ζέστη, υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου, υπάρχουν εν σχέση με άλλες χρονές πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, όλοι ρωτάνε τη διαδικασία και τα λοιπά, πώς θα πάρουμε επίδομα, ρωτάνε τις τιμές, περιμένουμε με τα κρύα αυτές οι ερωτήσεις να γίνουν και παραγγελίες. Σχετικά τώρα με την τιμή. Η τιμή κυμαίνεται ανάλογα πότε έχεις αγοράσει, 1.4, 1.04, 1.05, ανάλογα πότε έχεις αγοράσει κτλ. Αν αφαιρέσουμε και τα 35 λεπτά, υπολογίστε 69-70 λεπτά, που είναι μια πολύ καλή τιμή. Σχετικά τώρα με τη διαδικασία, πώς γίνεται. Ο κάθε καταναλωτής θα πάει στο λογιστή του, με τους κλειδάρι αριθμούς του λογιστή του θα μπει, θα κάνει μια αίτηση. Αυτόματα θα ενημερωθεί πόσα λίτρα δικαιούται. Τα ίδια στοιχεία, ΔΕΗ και αφημί, θα τα δώσει στον επαγγελματία που θα του πουλήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα κόψουμε την απόδειξη, θα τα στείλουμε εμείς ηλεκτρονικά κάτω στο σύστημα και μέσα σε 15 μέρες, από ό,τι μας λένε, θα παίρνει τα λεφτά του στο λογαριασμό που θα έχει δηλώσει το λογιστή του. Η μερίδα Ινολογίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στο κέντρο Δήμητρας Ράμα. Η μερίδα απευθυνόταν σε μικρούς αμπελουργούς που παράγουν μόνοι τους τα δικά τους κρασιά και αποστάγματα. Στο κέντρο Δήμητρα Δράμας γίνεται μια ημερίδα με θέμα βασικές τεχνικές συνοποίησης και παραγωγής αποσταγμάτων. Η ημερίδα αυτή, η εκδήλωση αυτή γίνεται με σκοπό να δώσει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, κυρίως σε μικροκαλλιεργητές αμπέλου. Όπως είναι γνωστό, η Δράμα έχει μια σειρά, μια πλειάδα από αρκετούς μικροκαλλιεργητές αμπέλου, οι οποίοι παρασκευάζουν κυρίως ερασιτεχνικά το δικό τους κρασί ή το δικό τους τσίπουρο. Με σκοπό λοιπόν να δοθούν κάποιες βασικές γνώσεις εινοποίησης, έγινε αυτή η μερίδα, όπου η συγκήτρια είναι η χημικός συνολόγος από εδώ, από την περιοχή της Δράμας, η κυρία Καραμπατέα Εκατερίνη. Από εκεί και πέρα τώρα, οι επόμενες ημερίδες, αν μπορούμε να πούμε ποιες θα είναι και πώς βλέπετε να γίνονται αυτές, και φυσικά αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους παραγωγούς γενικότερα. Ναι, όσον αφορά τώρα τον προγραμματισμό μας για την επόμενη περίοδο, για τον Νοέμβριο μήνα και Δεκέμβριο, ήδη είμαστε κοντά στην υλοποίηση μιας ημερίδας που θα έχει θέματα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Ενώ στις 6 Δεκεμβρίου, μιλάω πάντοτε με λίγο επιφύλαξη, θα παραστεί εδώ στην Δράμα, στο κέντρο Δήμητρα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Μελάς, ο οποίος θα αναλύσει τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2015-2020. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε ακόμη σε σκέψεις, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε και κάποιες άλλες ημερίδες που αφορούν τους αγρότες της περιοχής μας. Ζάχαρη, για να μεγαλώσουμε τον πολικό σου καθμό, αυτό που μπορεί να... Έχω ακούσει που λένε ότι δεν πρέπει να βάζουμε ζάχαρη, γιατί μετά μας πονάει το κεφάλι.
Αυτό μπορεί να συμβεί αν δεν ζυμώσει όλη η ζάχαρη. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς να αποβάλει όπως ζάχαρη, έχοντας τα φύλλα. Όλα αυτά συνδέονται με την παρακολούθηση που λέγαμε πριν. Αν δηλαδή μαζί μου τα φύλλα μου, τα αφήσω να βοηθήσω να ζυμώσουν, γιατί δεν πάω ποτέ να τα ελέγξω και πάω μετά από κανένα μήνα να δω τι γίνεται, μπορεί και η ζύμωση να έχει κολλήσει. Και αν δεν έχω και μέσα, δεν μπορώ να την ξαναξεκινήσω, άρα έχει μείνει ένα βράχο το οποίο είναι γλυκό. Τώρα το πόσο γλυκό παρεξαρτάται. Από την άλλη όμως, όταν χρησιμοποιούμε πράγματα, αυτό έχει να κάνει και με τις διορθώσεις που λέμε, είτε τώρα στα ζάχαρη, είτε τώρα στην οξύτητα, αλλά και με τη λεγόμενη θείωση του μεταπισουλφή. Όταν όσες διορθώσεις γίνονται σε ελεγχόμενες ποσότητες και σωστές ποσότητες, ποτέ δεν προκαλούν καμία παρενέργεια. Όταν λέω παρενέργεια, ούτε πονοκέφαλο, ούτε τίποτα άλλο. Αξιότιμο. Άρα κακό το απαγορεύεται επίσης τη ζάχαρη. Όχι κακό. Όχι κακό. Τότε τι γίνεται, να πάρουμε από κοιτάξτε, δεν ξέρω τι γίνεται. Να μην μπερδεύουμε την αριστεχνική υνοποίηση με την επαγγελματική υνοποίηση. Το θέμα τη ζάχαρη με το θέμα του συγκεκριμένου γλεύκου έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή. Οπότε είναι και θέμα αθέμητου ανταγωνισμού, αν το θέλετε. Ο ένας να κάνει μια διόσυλλογο βαθμό με το κόστος, πόσο μπορεί να κοστίσει ζάχαρη το κιλό και πόσο κοστίζει το συγκεκριμένο γλέφκο. Η τιμή είναι. Το έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή. Ένα κιλό ζάχαρη που στα κοινωνικά χαρακτηριστικά σίγουρα είναι χαρακτηριστικά, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο γλέφκο πώ προήλθε από το κόστο, το οποίο το κάνει συμπίκνωση. Άρα οι χαρακτηριστικά του είναι πάλι πολύ κοντά σε αυτό που κοινοποιούμε. Ενώ το άλλο είναι απλώς προσθέτης οξύτητα, είναι το συγγνώμη, ζάχαρη, τίποτα άλλο. Είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα. Μπορεί να γίνει επίσης και με τη φυσική έκθεση των σταφυλιών του στον ήλιο. Αυτό το έχω δει και σε επαγγελματίες, συγγνώμη, σε ερασιτέχνες. Απεργούς στη συνέχεια, την οποίους που κάνουν μια μικρή ποσότητα. Η έκθεση αυτή μπορεί να γίνει είτε πάνω όπως είναι το πρέμνο, να τσακίσουμε λίγο το τζαμπί, ώστε να μην το κόψουμε τελώς, το μη σχολείο να το τζακίσουμε, ή μπορούν να κανονικά να συλλεχθούν όλα τα σταφύλια και να τα στρώσουμε κάπου για να ξεραθούν. Μουσική παράσταση αφιέρωμα στη μεγάλη καλλιτέχνηδα, στην μεγάλη Ελληνίδα Σοφία Βέμπο, που όπως φάνηκε ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε. Σημάδεψε τη γενιά του 40 αλλά και των επόμενων ετών, πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ολύμπια χθες το απόγευμα. Η θρυλική καριέρα της, η γενναία ψυχή της και η προσφορά της περιγράφηκαν μέσα από τραγούδια σε μια πρωτότυπη παράσταση. Δημιουργός και ερμηνεύτη της παράστασης, Φωνή Ελληνίδας, ήταν η πρωταγωνίστρια του θεάτρου και της τηλεόρασης, η Μελίνα Μποτέλη. Ήταν ένα καλοκαιριάτικο βράδυ. Ήμασταν μικρά παιδιά ο αδερφός μου κι εγώ και γυρίζαμε στο σπίτι από την πλατεία Εξαρχείων μαζί με τη μαμά μας. Περπατούσαμε στην οδό Πατησίων μπροστά στο Πολυτεχνείο και εκεί την είδαμε για πρώτη φορά να περπατάει αγέροχη με τη μαντήλα στο κεφάλι. Η μαμά μας έσκυψε και μας είπε «Να! Σοφία Βέμπο, η μεγάλη Σοφία Βέμπο». Και ακούσαμε γύρω τους περαστικούς να λένε «Η Βέμπο, η Βέμπο, η Βέμπο». Εγώ άγγιξα την άκρη του φουστανιού της και εκείνη γύρισε και με κοίταξε καθαρά. Πώς θυμάμαι εκείνο το βράδυ που σε είδα για πρώτη φορά. Και τα μάτια σου μες στο σκοτάδι με κοιτάξαν τρυφερά. Από τότε τα βλέπω μπροστά μου με το βλέμμα του στόχου.
Να περάσουμε για τη συνέχεια στην αθλητική σας ενημέρωση. Την ήταν 0-2 από τον Εθνικό Αγιονερίου. Γνώρισε η Δόξα Δράμας χθες κατά τη διάρκεια της τέταρτης εθνικής για τον τρίτο αγώνα της τρίτης από τον τρίτο ομίλου. Την ήταν το μεταξύ γνώρισε και ο ΚΑΟΔ από την ομάδα του Ρεθύμνου με 76-62, ενώ και η ομάδα Handball Δράμα 86 έχασε από το Διομήδη Άργους με 36-28. Πετυχαίνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, οι Κυλκισιώτες πήραν άνετα τους 3 βαθμούς της νίκης έναντι της Δόξας Δράμας επικρατώντας με 2-0 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Οι παίκτες του Τριανόπουλου κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ όταν στο 25 ο Γκέρτσος πήρε την ασίστα από τον Μίτσικα και δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει σωστά στον Σασχανίδη. Έγινε ένα παιχνίδι σε ένα εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο. Γνωρίζαμε βέβαια ότι θα παίξουμε σε ένα τέτοιο γήπεδο και γνωρίζοντας και το αγωνιστικό σκύλ του αντιπάλου θέλαμε να πάμε σε ένα παιχνίδι που θα δώσουμε γρήγορο ρυθμό, θα πιέσουμε ψηλά, θα παίξουμε ένα γρήγορο συνεργαστικό παιχνίδι, το κάναμε όλη την εβδομάδα, αυτό θέλαμε να κάνουμε για να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να πάει το παιχνίδι στον αέρα και που έχει μια δυναμική. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκαμε έτσι όπως θέλαμε στο παιχνίδι, δεν καταφέραμε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε όμως να έχουμε και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα από τον αντίπαλο. Πάντως το παιχνίδι πήγε σε ένα ρυθμό το οποίο αρχικά δεν το θέλαμε. Σε μια λίγο τη στιγμή του παιχνιδιού, ο οποίος ο αντίπαλος είχε μια ελαφρία πίεση με τη δυναμική των ψηλών αυτών. Κάναμε ένα βία στο λάθος, όχι μόνο από τον παίχτη την μπάλα, είναι ένα υπομαδικό λάθος γενικά. Και δεν είχαμε καθόλου αντίδραση και μετά την απώλεια της μπάλας. Με αποτέλεσμα το Αγιονέρι να περάσει μπροστά στο σκορ. Στη συνέχεια πιστεύω με την αλλαγή του σχηματισμού βελτιώσαμε την εικόνα μας στο παιχνίδι. Καταφέραμε να βγάλουμε καλύτερη ανάπτυξη και κάναμε κάποιες φάσεις και στο πρώτο και στο δεύτερο μήχρονο. Τόσο πριν το 0-1 το αντιπάλο μπορούσαμε να προηγηθούμε στο σκορ. Αλλά όσο και στη συνέχεια μετά την αλλαγή του σχηματισμού. Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταφέραμε στο διάστημα, ειδικά από το 45 μέχρι το 65-70, στις φάσεις που κάναμε να μειώσουμε, να ισοφαρίσουμε. Και επίσης σε ένα χρονικό σημείο το οποίο θέλαμε να κάνουμε, να γυρίσουμε το μάτς, δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ και εκεί γίνανε τα πράγματα πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, άμεσα στο επόμενο πεντάλεπτο χάσαμε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες, οι οποίες θα μας βάζανε πάλι μέσα στο παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τη μείωση του σκορ. Και έτσι, μοιραία το παιχνίδι χάθηκε με το Αγιονέρι να παίρνει την νίκη. Στο μπάσκετ, τώρα ο ΚΑΟΔ έχασε από την ομάδα του Ρεθύμνου με 72-66. Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι πήγε σε πολύ χαμηλό σκορ, γεγονός που μάλλον βόλευε τους φιλοξενούμενους, τον ΚΑΟΔ δηλαδή. Το Ρέθυμνο κατάφερε να επιβληθεί. Μετά το 9-11 του 10 και του 15-18, οι γηπεδούκοι βρήκαν το ρυθμό τους και στην επίθεση κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ με 35-27. Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Κρήτης δεν έχασε την πρωτοπορία, βασίστηκε στον ίστρο του Φαγέ, άντεξε στην πίεση του αντιπάλου και έφτασε στη νίκη που θα την ανεβάσει και ψυχολογικά. Στο handball τώρα, η ομάδα της Δράμας, Δράμα 86, γνώρισε την ήττα από τον Διομήδη Άργους που παρά το αρκετό νεαρό ρόστερ, ο Διομήδης Άργους δεν δυσκολεύτηκε να πανηγυρίσει κόντρα στη Δράμα 86 με σκορ 36-28. Η χαρά έμεινε μισή πάντως για τους Αργίτες αφού μπορεί να πήραν τους βαθμούς, είδαν όμως τους Κυπρέου και Ντάσεβιτς να αποχωρούν τραυματίες από τον αγωνιστικό χώρο. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Και με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, η ενημέρωση σας, κυρίες και κύριοι, από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.